Καλωσορίσατε στο COT Discovery. Είμαι η Δίκη Μπαϊρακτάρη. Ακούτε την εκπομπή με την πρώτη ματιά. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα. Καλησπέρα κύριε Λεκάκη, καλό μήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα Δίκη μου και σε όλους τους ακροατές σου. Λοιπόν, με τροπολογία που κατέθεσε η Υπουργός Πολιτισμού, αλλάζει όλη τη μουσιακή πολιτική της χώρας. Η τροπολογία που κατέθεσε, χωρίς διαβούλευση, ένα τμήμα της αφορά στην εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό για 50 χρόνια. Η επίμαχη διάταξη για, για αυτόν τον μακροχρόνιο δανεισμό αρχαιοτήτων στα μουσεία του εξωτερικού εγκρίθηκε με 179 ψήφους υπέρ και 120 κατά, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ πέρασε το νομοσχέδιο. Το σχόλιο σας θα ήθελα. Σχόλιο θέλεις, εδώ πέρα θέλει βιβλίο ολόκληρο. Επίπληξη θέλει, αλλά τέλος πάντων σας ακούμε. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα εκτροματικό νόμο πια στην Ελλάδα, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε όποιον πονεμένο, παραπονεμένο και στεναχωρεμένο του εξωτερικού ζητήσει να δανειστεί αρχαιότητες μας, για τον όποιο λόγο προφασιστεί, εμείς να πρέπει να του τις δώσουμε για 25 χρόνια. Και εκείνος μετά θα έχει δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης ανά πενταετίες μέχρι άλλα 25 χρόνια, δηλαδή σύνολο 50 χρόνια. Αυτό δυστυχώς το ψήφισαν Έλληνες βουλευτές, το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ χέρι-χέρι, και τώρα πλέον από τον Δεκέμβριο, από τα μέσα Δεκεμβρίου, είναι και νόμος του κράτους. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε ξένος φορέας μας ζητήσει κάτι τέτοιο, εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε, και αν δεν ανταποκριθούμε θα μπορεί να μας στείλει και στα δικαστήρια για παραβίαση σχετικών διατάξεων και νόμων. Θα μπορούσε δηλαδή και ένας ιδιώτης να τα πάρει τα αρχεία, να τα βάλει στις βίλες του και να τα εκθέτει. Ναι, όπως το λέτε. Δεν το ξεχωρίζει αυτό. Και παράλληλα υπάρχει και κάτι άλλο πιο ύποπτο στην όλη αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Επειδή αυτοί θα δράσουν μαζικά, δεν θα δράσει κανένας μόνος του, θα είναι σε συνεννόηση. Μόλις θα πάρει 25 χρόνια, ας πούμε, ένα μουσείο της Γαλλίας και τα εκθέτει, μετά θα τα συνεχίσει βέβαια για άλλα 25 χρόνια αν θέλει, αλλά λίγο πριν να λήξει αυτή η δανειακή σύμβαση θα κάνει αίτηση ένα διπλανό μουσείο από το Παρίσι στην Λιόν, από τη Λιόν στη Μαδρίτη, από τη Μαδρίτη στην Λισαβόνα, από τη Λισαβόνα ξανά πίσω στην Νάντ, από την Νάντ στο Μονακό, από το Μονακό στη Φλωρεντία, από τη Φλωρεντία στην Ελβετία, και θα τα κάνουν βόλτα, δηλαδή τα αρχεία θα κάνουν κονσομασιόν στην Ευρώπη. Πως θα εκδίδονται όπως οι πόρνες, ας πούμε, εκδίδονται στους δρόμους και πάνε από δρόμο σε δρόμο ή από εραστή σε εραστή. Έτσι θα γυρνοβολάνε τα αρχαία μας και εμείς δεν θα έχουμε και δικαίωμα να πούμε και τίποτα. Ούτε να διαμαρτυρηθούμε θα μπορούμε, ούτε κάτι άλλο. Δυστυχώς αυτό πέρασε. Αυτό που συζητάμε τώρα δεν είναι αστείο. Αυτό είναι νόμος του κράτους, είναι νόμος του ελληνικού κράτους. Και μάλιστα είναι χειρότερος από τον προηγούμενο, γιατί ο προηγούμενος έλεγε για 10 χρόνια, που πάλι είχαμε τις αντιρρήσεις μας, φωνάξαμε, κάναμε, δείξαμε. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ήταν 10 χρόνια. Έλεγες ότι τι να κάνουμε, δεν ακούνε αυτοί οι άνθρωποι όταν ανεβαίνουν στα σκαλιά της Βουλής, που φαίνονται. Και δεν ακούνε, και ακόμα και ανθρώπους που τους συμβουλεύονται πριν να γίνουν βουλευτές. Εδώ λοιπόν έχουμε και κάτι ακόμα χειρότερο. Εδώ μιλάει και για μνημεία. Εδώ μιλάει και για αδημοσίευτα. Εδώ δεν μιλάει μόνο για κινητά αντικείμενα. Δηλαδή, εδώ μιλάει και για αυτά τα οποία ακόμη δεν γνωρίζουμε. Μιλάει γενικά για συλλογές. Δεν μπορεί να φεύγει ένα αντικείμενο. Μπορεί να φύγει γενικά μια συλλογή ολόκληρη. Έτσι έχουν ήδη ξεκινήσει να φύγουν για διάφορες περιοχές αντικείμενα από την Σαντορίνη για τη Ρωσία, ας πούμε, διότι οι Ρώσοι χρηματοδοτούν τις ανασκαφές στη θύρα. Ευτυχώς εκεί είναι για λίγο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια μιας εκθέσεως. Εμένα κανείς δεν μου το αποκλείει να μείνουν εκεί, να κάνουν χρήση δηλαδή του νόμου οι Ρώσοι και να πούνε, αφού έχετε αυτό το νόμο, αφήστε τα μας 20-25 χρόνια εδώ πέρα. Να μας πείτε και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και για τους Έλληνες. Έχουμε, εκτός από την οικονομική απώλεια που είναι τεράστια από τα έσοδα που θα είχαμε αν ήταν εδώ στη χώρα μας, αλλά και οι επόμενες γενιές όμως για 50 χρόνια θα στερηθούν την ιστορία τους. Ναι, όχι μόνο την ιστορία τους, θα στερηθούν
στη βάση τους, στο αίρισμά τους, θα στερηθούν την κληρονομιά τους. Ο Έλληνας δεν έχει καταλάβει ότι αυτά τα αντικείμενα του ανήκουν. Τα βλέπει στα μουσεία και νομίζει ότι είναι κάποιου άλλου. Ξέρω εγώ, κατά τον προγενέστρο, λέει τον προγόνο. Τι πάνε να πει τον προγόνο? Δεν υπάρχουν πρόγονοι και απογονοί, ένα είμαστε. Όλος ο Ελληνισμός είναι ένας και ενιαίος. Αυτά τα αντικείμενα είναι κληρονομιά μας. Είναι περιουσία μας, είναι περιουσία των Ελλήνων, είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Τα έχουμε όλοι εξ αδιαιρέτου, για να σας το πω με ορουσικό παιδού που τους καταλάβαινε και ο καθένας μας ακούει τώρα, έτσι, γιατί αυτό φαίνεται το καταλαβαίνει ο Έλληνας, αλλά άμα του πεις ότι τα αρχαία του ανήκουν δεν το καταλαβαίνει. Έτσι λοιπόν, δεν τα στερούμε μόνο από εμάς. Ίσως και τα παιδιά μας, ίσως και τα εγγόνια μας να μην τα ξαναδούν. Και να πρέπει για να τα δουν να τρέχουν στα Ευρώπας ή στα Αμέρικας. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο που ήδη ετοιμάζεται και το οποίο είναι νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή. Με τα τελευταία τράβαλα του Υπουργείου Πολιτισμού δεν έχει προχωρήσει ακόμα, δεν έχει έρθει στην, για ψήφιση. Για τυχείο θα μας πείτε. Ορίστε. Για τυχείο. Όχι. Σχετικό με αυτό, αλλά ανοίγεται άλλο κεφάλαιο. Θα πάμε τώρα και εκεί. Ναι, ναι. Θα σας πω ότι αλλάζει η δομή των μουσείων της χώρας. Δηλαδή, από εκεί που τα μουσεία μας συμπεριλαμβάνει και τη Θεσσαλονίκη, από όπου με παίρνετε τηλέφωνο, και άλλα μουσεία, μεγάλα μουσεία της Ελλάδος, τα οποία διευθύνονταν από τόσο καιρό από την τους αρχαιολόγους, τις κατατόπους αρχαιολογικές εφορίες και τους προϊστάμενους των αρχαιολόγων, θα διοριστούν προεδρία από Golden Boys, από την κυβέρνηση. Και θα μπορούν εκεί να γίνονται εκδηλώσεις, γάμοι, βαφτίσεις, αραβώνες, catering, παιδικά πάρτι, οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Όποιος πονεμένος, πικραμένος θέλει να κάνει ένα γλέντι, θα μπορεί να νοικιάζει τις αίθουσες του αρχαιολογικού μουσείου, γιατί πάντρεψε την κόρη του, γιατί βαφτίζει την ανιψιά του ή οτιδήποτε. Όπως κάνουν τόσα χρόνια δηλαδή στα ξένα μουσεία. Με γνωστά αποτελέσματα και γνωστά προβλήματα και γνωστές φθορές στα μνημεία. Αυτό λοιπόν θα γίνει και εδώ με την πρόφαση των εσόδων, των επιπλέον εσόδων που χρειάζονται τα μουσεία. Και επειδή φυσικά οι αρχαιολόγοι για κάτι τέτοιο θα ήταν εμπόδιο στις ορέξεις της κυβέρνησης ή του Υπουργείου Πολιτισμού του εκάστοτε, σκέφτηκαν λοιπόν να φύγουν οι αρχαιολόγοι από τη μέση και να μπουν, πώς θα λένε, αυτή τη manager, οι Golden Boys, να μπουν εκεί πέρα να διαχειρίζονται. Να διαχειριστούν, διοικήσουν τα μουσεία. Και έτσι λοιπόν δεν θα έχουν λόγο οι αρχαιολόγοι. Έχουν αντιδράσει οι αρχαιολόγοι αρκετές φορές με αρκετά κείμενα. Έχω ανεβάσει στο Αρχείο Πολιτισμού πάρα πολλά κείμενά τους που τα λένε οι άνθρωποι. Αλλά φυσικά φαίνεται δεν ακούει κανείς κανέναν κοινωνικό φορέα αυτή την εποχή. Φαίνεται, όπως σας έχω πει, οι βουλευτές μας έχουν κουφαθεί. Τραγικό. Και με τα αρχαία εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης τι γίνεται? Τι εξέλιξεις έχουμε? Γνωρίζετε κάτι? Οι εξελίξεις είναι ότι έχουμε την παγκόσμια κατακραυγή για αυτό το θέμα. Ναι. Μας κοροϊδεύουν σε όλο τον κόσμο ότι δεν μπορούμε να βρούμε μια μέση λύση και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να σπάς κάτι για να το διατηρήσεις και μετά να το ξανακολλάς. Ό,τι έχει σπάσει, ό,τι σπάει δεν ξανακολλάει. Αυτό που έχει σημασία όμως να πούμε είναι ότι αυτός που σκέφτηκε να κάνει χάραξη για το μετρό κάτω από την Εγνατία έχει το πρόβλημα. Δηλαδή πόσο μυαλό χρειάζεται για να καταλάβεις ότι κάτω από την Εγνατία θα έβρισκες την αρχαία Εγνατία. Δηλαδή αυτός που την έκανε αυτή τη χάραξη δεν του πέρασε ποτέ από το μυαλό. Δεν το σκέφτηκε ποτέ, δεν το είχε ποτέ στο μυαλό του, δεν το πίστευε, δεν το ήξερε. Αν αυτό συμβαίνει είναι εκτός τόπου και χρόνου και εκτός πραγματικότητας και άρα επικίνδυνος για τον πολιτισμό. Άρα λοιπόν επειδή όλοι γνωρίζουν, ακόμα και ένα παιδί του δημοτικού σχολείου γνωρίζει ότι κάτω από την οδό του Εγνατία βρίσκεται η αρχαία Εγνατία οδός, νομίζω ότι έγινε επί τόπου. Και πάμε τώρα στη Χίο. Όπου θέλετε πάμε και στη Λέσβο, πάμε που πέφτει το υδραγωγείο και στη Χίο πάμε. Τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα? Στον Εύρο πάμε, όπου θέλετε πάμε, αρκεί να ακουγόμαστε. Ναι, τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα? Διάβασα ότι αρχαιολογικός χώρος που είναι χαρακτηρισμένος θα καταστήσουν σε αυτόν κιτ, υπερδομές. Ναι, το κιτ δεν λέει τίποτα, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι το κιτ. Μιλάμε για πόλεις. Δεν είναι κιτ. Μια εγκατάσταση μόνιμη που θα έχει 3 με 5 χιλιάδες άτομα επάνω σε ένα νησί, μιλάμε για πόλη.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στοιχείο μετά την πρωτεύουσα. Τι είναι Παναπικίτ? Κίτ είναι κουτάκι. Δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για μια πόλη κανονική, η οποία μάλιστα όχι μόνο θα χτιστεί ακριβώς απέναντι από τα μικρασιατικά παράλληλα, θα χαιρετιούνται, έτσι, θα ακούνε τα μαντήλια απέναντι στους άλλους που θα έρχονται από την Τουρκία. Mm-hmm. Θα έρχουν 1-2 χιλιόμετρα από τα μικρασιατικά παράλληλα, που σημαίνει ότι κάποιος και κολυμπώντας μπορεί να περάσει να έρθει. Θα είναι μια πολιτεία ολόκληρη, με δομές, με πλατείες, με σχολεία, με τζαμιά, με τα πάντα, με ό,τι μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε για να φύγει, δεν είναι κάτι που θα γίνει για να φύγει, είναι κάτι που γίνεται για να είναι μόνιμο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Οπότε μιλάμε για απικισμό εν ολίγης. Επίσης, όταν σας λέω για μια πόλη 5.000 ατόμων, και προσέξτε, μιλάμε για τώρα με 5.000 άτομα. Σε 5 χρόνια θα είναι 15.000 άτομα με τον τρόπο που αυτοί οι άνθρωποι γενοβολούν. Ναι. Αλλά θα σας πω το εξής. Το χειρότερο, υπάρχει και χειρότερο, πάντα υπάρχει και χειρότερο σενάριο. Το χειρότερο είναι ότι για να γίνει αυτό θα καταπατηθεί ένας αρχαιολογικός χώρος από τους άγνωστους βέβαια χώρους της Χίου, γιατί στη Χίο δεν έχει γίνει καμία συστηματική ανασκαφή σοβαρή από το ελληνικό κράτος. Πάνω στο Ρημόκαστρο, στην Θόλο, πάνω σε ένα κάστρο στο οποίο, σε έναν χώρο, αρχαίο χώρο, στο οποίο έγινε η πρώτη επανάσταση δούλων στην παγκόσμια ιστορία. Ένας πολύ σημαντικός χώρος για τη δημοκρατία, για την ελευθερία του κόσμου, που φυσικά σήμερα για να πας χρειάζεσαι ή πεζοπορία ή 4x4. Αδιαφόρησε η τοπική αρχαιολογία για να τα αναδείξει αυτό, όπως γενικά αδιαφόρησε η τοπική αρχαιολογία της Χίου, ακόμα και για τον Όμηρο, ο οποίος κατά μία έννοια είναι και Χιώτης. Αν θα πάτε δηλαδή στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χίου, δεν θα δείτε τίποτα να γράφει για τον Όμηρο. Έλεος δηλαδή, ξεφτύλα. Η ξεφτύλα της ξεφτύλας. Πάει κανείς, έρχεται από του διάολου τη μάνα για να επισκεφτεί τη Χίο, το μέρος όπου ο Όμηρος δίδαξε και ήταν οι Ομηρίδες, και μπαίνει στο επίσημο αρχαιολογικό μουσείο του χώρου αυτού, της νήσου αυτή, και δεν διαβάζει, δεν βλέπει κάτι για τον Όμηρο. Τραγικό. Έτσι. Όχι τραγικό, να σας πω, είναι εξωφρενικά ξεφτελιστικό. Έτσι. Και είναι ξεφτελιστικό για τους ίδιους τους Χιώτες πρώτα απ' όλα. Και ένα τελευταίο ερώτημα ήθελα να θέσω. Πώς βλέπετε την παιδεία του σήμερα και τον τρόπο που διδάσκεται η ιστορία στα σχολεία? Για να πούμε τη λέξη παιδεία θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Παιδεία είναι κάτι, είναι ένα σύστημα το οποίο με συγκεκριμένες διαδικασίες, με συγκεκριμένη επιστήμη, φέρνει στα παιδιά μέσα στο κεφαλάκι τους, βάζει, τοποθετεί γνώσεις. Όταν το σύστημα αυτό δεν τοποθετεί γνώσεις στα παιδιά, αλλά οτιδήποτε άλλο πλην αυτής, τότε δεν είναι παιδεία. Τότε είναι μια κατεύθυνση προς αληθωρισμό. Ναι. Είναι ένας τρόπος για να πεις στα παιδιά ότι δεν έχει καμία αξία ο προγονός σου, η ιστορία σου, είτε έχεις ιστορία είτε δεν έχεις ιστορία, είσαι το ένα και το αυτό, δηλαδή είτε γεννήθηκες τώρα σαν έθνος, όπως ας πούμε οι βόρειοι γειτονές μας, οι οποίοι θέλουν να λέγονται και Μακεδόνες τρομάρα τους. Είτε είσαι τέτοιος δηλαδή, είτε είσαι Έλληνας που έχεις μια ιστορία από τον Έλληνα του Δευκαλίωνα, το γιο ξέρω εγώ, τον κατακλυσμό και μετά, δηλαδή 20-30.000 χρόνια ιστορία, ως Έλλην, γιατί ως πελασγός έχεις άλλες 500.000 χρόνια ιστορία, αλλά ως Έλλην, ονοματισμένος έτσι, έχεις 20.000 χρόνια ιστορία, είσαι ένα και ταυτό, εξομοιώνεσαι, δηλαδή με όλους οι οποίοι χθες προχθές δημιούργησαν κράτος, εθνότητα, οντότητα κλπ. Πάμε λοιπόν προς κοινωνίες οι οποίες θα είναι όλα ίσια, όλα ίδια, δηλαδή όποιο κεφάλι σηκώνεται θα κόβεται, όπως η θεριστική μηχανή τα στάχια, και πάει λέγοντας, δηλαδή είτε έχεις κάνει Παρθενώνα, είτε είσαι ακόμα Μάου Μάου, και δεν μου φταίνε σε τίποτα οι συμπαθητικοί αφρικανικοί φυλοί που μισθοφορικά τους πήραν οι Άγγλοι να σκοτώνουν στην Κύπρο, αλλά θέλω να το λέω μεταφορικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα είσαι ένα και το αυτό. Είτε έχεις κάνει πολιτισμό, είτε δεν έχεις κάνει πολιτισμό, είτε έχεις κλέψει πολιτισμό, είτε έχεις γεμίσει τα μουσεία σου με πολιτισμό των άλλων για να λέγεσαι εσύ πολιτισμένος ή Ευρωπαίος ή τάχα μου σπουδαίος. Θα είσαι ένα και το αυτό. Είτε έχεις φάξει τον πλανήτη Γη, είτε έχεις γενοκτονήσει τον πλανήτη Γη, είτε έχεις κάνει 2-3 παγκόσμιους πολέμους, τους έχεις υποκινήσει εσύ. Είτε έχεις εκτελέσει αθώους, αμάχους, είτε έχεις ρίξει βόμβες στη Χιροτσίμα και στην Αγκασάκη, είτε πετάς ακόμα και σήμερα που μιλάμε βόμβες και εξοντώνεις αμάχους, θα είσαι ένα και το αυτό. Έτσι. Με αυτούς τους ανθρώπους, τους λαούς που δεν δημιούργησαν ποτέ πόλεμο,
και που έννοια τους πάντοτε ήταν να δημιουργούν πολιτισμό. Μεγιά μας με χαρά μας λοιπόν αυτή η παιδεία, μεγιά μας με χαρά μας λοιπόν αυτή η νέα τάξη πραγμάτων, μεγιά μας με χαρά μας λοιπόν αυτή η αναθεωρητική στάση της ιστορίας, λυπάμαι δεν θα πάρω. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Λεκάκη, να είστε καλά, καλή δύναμη εύχομαι στον αγώνα σας. Και εσείς, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.